Μη με προδώσεις, άντρα. Χρειάζομαι προστασία. Πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο. Τον Κάρλος? Όχι, δεν μένει εδώ. Έχει ένα μεγάλο ροζ σπίτι στην εξοχή με μια τεράστια πισίνα και ένα γήπεδο γκολφ. Μεγάλη πολυτέλεια. Το είδε σε ένα περιοδικό. Άντε, χτύπα το κουδούνι του. Αχ, γαζί, με τον μπαμπά σου εννοώ. Αν ο μπαμπά μου ήταν πρόεδρος, εγώ ξέρεις τι θα ήμουν. Πρώτη κυρία, με φαντάζεσαι τότε? Φλάς, περιοδικά, δεξιώσεις. Έλα, χοντρή, βοήθαμε. Χοντρή, χοντρή εγώ. Μπαμπά. Τι είναι? Αυτός ο νάνος με είπε χοντρή. Νάνος εγώ, εσύ τι είσαι? Πρόεδρε, πρέπει να με σώσεις. Άκου να σου πω. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις τώρα, ε? Σκέψου το, κάνα δυο μερούλες. Αυτό είναι τρελό, κυρία. Τι μου λέτε, είναι παράλογο αυτό? Α, ναι. Εντάξει, τότε λοιπόν θα πάρω το παιδί. Όχι, κάτσε, κυρία. Στάσου. Εντάξει. Θα το σκεφτώ. Ωραία, σκέψου. Ακούσέ με. Θέλω να μιλήσω μαζί σου. Και τι θέλεις να μου πεις εσύ, χοντρούλη? Τι ήθελα να της πω? Κατάλαβες, Αντζελίτο. Σοβαρά σου ζήτησε λεφτά για να αφήσει το παιδί? Τι σου λέω τόση ώρα, είναι τρελό, Αντζελίτο. Είναι τρελή αυτή? Όχι, δεν είναι τρελή, είναι κακιά, αυτό είναι. Όμως για πες μου, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ξέρεις τι μου είπε? Όχι. Μου είπε ότι αν δεν έχουμε να της δώσουμε όλα τα λεφτά, να της τα δίνουμε κάθε μήνα. Άκου. Νοικιάζει σε διαμέρισμα το παιδί, ε? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πώς μπορεί να κοστολογεί το παιδί? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει ανάγκη, αλλά αυτό είναι παιδί. Σωστά. Δεν θα της δώσεις φράγκο, έτσι? Όχι, πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Προς το παρόν την έπεισα να μην τον πάρει. Ναι, ξέρεις τι σκέφτομαι. Τώρα καταλαβαίνω τον Νταρούσα. Εσύ του δίνεις ένα εκατοστό και αυτός παίρνει ένα μέτρο. Τέλος πάντων, μην ανησυχείς. Δεν ξέρω. Ας βάλει ο Θεός το χέρι του. Το ίδιο εύχομαι κι εγώ. Εμπρός. Α, κυρία, πώς είστε? Ο Ρόκι Λουτσέρο, με θυμάστε? Και βέβαια, ναι, δίπλα μου είναι. Ένα λεπτό να σας τον δώσω, η μαμά σου από την Κόρντομπα. Ναι. Γεια σου, μανούλα, τι κάνεις? Ναι, καλά? Μπράβο, κι εγώ καλά είμαι. Πες μου, τι κάνει ο Τσόλο? Όχι. Πού να πάρει, τι μαύρη μέρα είναι κι αυτή σήμερα, όλα στραβά. Μαμά, θα περάσει καιρός μέχρι να περπατήσω, δεν αντέχω άλλο. Μη στενοχωριέσαι. Πρέπει να είσαι αισιόδοξη, Καρμενσίτα. Πίστευε, όπως λέει ο αδελφός σου. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το ατύχημα να μας νικήσει. Κατάλαβες? Έλα, πάμε. Σήκω, ετοιμάσου. Βοήθαμε. Όχι, ο γιατρός είπε ότι πρέπει να σηκωθείς μόνη σου. Έλα. Μα δεν μπορώ. Αγάπη μου, και βέβαια μπορείς. Έλα, με λίγη προσπάθεια. Έτσι είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Όχι, δεν μπορώ. Καρμενσίτα, σε παρακαλώ, πρέπει να προσπαθήσεις, παιδί μου. Έλα, πάμε. Μαμά. Ναι. Αν καταφέρω να σταθώ, θα μ' αφήσεις να πάω αύριο στο πάρτι της Κριστίνας? Ναι. Ναι. Ο καημένος αδερφός σου, Έτζελίτο. Ναι, πράγματι. Εκτός από το ότι είναι χάλια, φοβάται και πολύ, κατάλαβες? Είναι φοβητσιάρη σαν εσένα, ε? Μα καλά, τι έχει, ποιο είναι το πρόβλημά του? Έχει ένα σωρό προβλήματα. Οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αντζελίτο, για ό,τι χρειαστείς να μου το πεις. Θα είμαι κοντά σου. Α, γίνεσαι γιατρός τώρα, ε? Όχι, βέβαια. Σκέφτηκα μήπως χρειάζεσαι λεφτά για να πας στην Κόρντομπα για τις εξετάσεις. Δεν ξέρω, ό,τι χρειαστεί. Τι γίνεται με σένα, μήπως κόβεις και λεφτά, ε? Από όλα έλα, κάνω. Μέσα, πέρασε. Αλήθεια, έφυγες τρίγκλα. Ναι, πρωταθλητή. Είδες πως είναι η θεία μου. Όπως λένε, σκύλι που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Αυτή κάνει και τα δύο όμως. Φαίνεται πως δεν σε έδιρε ακόμα. Έλα, ησύχασες. Καλά, άκουσε με. Όσο είσαι μαζί μας, κανείς δεν πρόκειται να σε πειράξει. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνω? Βέβαια. Ναι. Είδες που όλα τακτοποιήθηκαν? Τότε ας επιστρέψουμε στα δικά μας. Στα δικά μας? Σε τι θες θα παίξω? Έλα. Τι έχεις? Τίποτα.
Τι θες να έχω? Καλά, πήρα ένα καινούριο παιχνίδι για το κομπιούτερ, καταπληκτικό. Έλα να το δεις. Στάσου! Τι θες? Είμαστε μόνοι. Τι? Μη μου πεις τώρα ότι φοβάσαι τα κορίτσια. Όχι, δεν είμαι μυστήρια. Τότε γιατί δεν μου λες ποιος σου αρέσει? Πες εσύ πρώτη. Γιατί εγώ? Αν μου πεις ποιος αρέσει θα σου πω. Ναι, γιατί όχι? Μ' αρέσει ο... Μη! Τόμι, πότε ήρθες? Τόμι! Ελάτε κορίτσια, αν δεν ερχόμουν θα γινόταν καταστροφή. Χαμό σας λέω. Τι έπαθες? Καλά, δεν άκουσες? Ήταν έτοιμες να πούν ποιος τους αρέσει. Και πού είναι το κακό, ε? Δεν ξέρεις πού είναι το κακό, Ειρήνα. Το ωραίο σε μια σχέση είναι να την κρατάς κρυφή. Είναι πιο ρομαντικό. Άλλωστε, δεν είναι σωστό να διαδίδεις ποιος αρέσει και ποιος δεν αρέσει. Αυτό είναι κάτι προσωπικό. Έτσι, κορίτσια? Τόμας, τι σε έπιασε? Μπορεί να είναι ερωτοχτυπημένος. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι εκβιασμός. Κάτι χειρότερο. Δεν μπορεί να ζητάει λεφτά για το παιδί. Όχι, δεν μπορεί, αλλά αυτό κάνει. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι λάθος, Ρεϊνάλντο. Δεν μπορούμε να κρατάμε το παιδί χωρίς χαρτιά. Μάλιστα, εκτός των άλλων, με απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία. Που σημαίνει ότι θα πάμε όλοι φυλακή. Εσύ είσαι δικηγόρος. Δεν έχεις καμιά ιδέα τι θα κάνουμε? Ρόκι, δεν νομίζω ότι το παρακάνουμε λίγο. Ήδη του φορτώσαμε την υποθήκη και τώρα... Σας βεβαιώ ότι δεν με φορτώσατε καθόλου. Ειλικρινά χαίρομαι που βοηθάω τη Λέσχη. Για να καταλάβετε, θα σας βάλω να ακούσετε κάτι. Είναι το μήνυμα που μου άφησε ο Γκαστόν όταν σας βοήθησα με την υποθήκη. Μου το άφησε στον τηλεφωνητή μου. Ακούστε. Μπαμπά, ο Γκαστόν είμαι. Ξέρω τι ήσουν εσύ. Ήθελα να σου πω ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Ευχαριστώ για ό,τι έκανες. Σ' ανακηρύσω φύλακα άγγελο των ατρόμητων. Σ' αγαπώ πολύ. Αυτό είναι ανεκτήμητο. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Γι' αυτό μην ανησυχείτε καθόλου, έτσι. Αφού είμαι δικηγόρος της Λέσχης, θα αναλάβω και την υπόθεση του Αρούσα. Εμπρός, κύριοι, θα δώσουμε μια καλή μάχη. Πρέπει να απευθυνθούμε στο δικαστήριο ανηλίκων για να αποφασίσουν ποιος θα κρατήσει το παιδί. Καταλάβατε? Ωραία, εντάξει, το εκτιμώ πολύ αυτό. Πολύ. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να με ευχαριστήσει. Δεν άκουσες την κασέτα? Ναι. Είμαι ο φύλακας άγγελος των ατρόμητων. Και λίγο γάλα. Με συγχωρείτε, κυρία, που δεν φοράω τη στολή, αλλά η ποδιά μου πέφτει λίγο μικρή. Η κυρία πέλησε την υπηρέτρια και ο μυστήρας της σερβίρει τον καφέ. Γιατί δεν με συστήνεις ως το νέο σου μπάτλερ, Γιατί όχι. Για πρώτη φορά κάνεις κάτι σε αυτό το σπίτι. Θα πέσει τα πόδια μου, Βερόνικα. Κάποια μέρα θα με παρακαλάς. Και αυτό? Τι? Ποιος θα το καθαρίσει? Ο Καρούσα δεν θα φύγει! Ο Καρούσα δεν θα φύγει! Δεν θα φύγει! Ο Καρούσα δεν θα φύγει! Ο Καρούσα δεν θα φύγει! Δεν θα φύγει! Κατεβάστε με κάτω. Αφήστε τις βλακίες και ας μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Μόλις μπω μέσα, ας πούμε στο 10ο λεπτό, λοιπόν, εσύ Κόκκι θα μου ρίξεις κεφαλιά. Και εγώ θα καρφώσω τα δίχτυα. Το πιάσες? Μην ονειρεύεσαι, Κοντέ. Κοντός είσαι και φαίνεσαι. Συνεχίζω. Είμαι στο κόρνερ και εσύ Μπόκα αποκρούεις. Δεν είσαι πάσα στον άξελ και εσύ όμορφε μου την πετάς στο στήθος, την κατεβάζω και την καρφώνω στην άλλη γωνία του τέρματος. Εντάξει? Ένα, δύο, τρία. Ο Ταρούσα δεν θα φύγει. Ο Ταρούσα δεν θα φύγει.